και μπορούμε να δούμε τον πίνακα που φιλοξενήθηκε και σήμερα στην εφημερίδα και τα υψηλά ποσοστά που σημείωσε η Κρήτη αυτούς τους μήνες, και να ξεχωρίσουμε ότι βλέπουμε πάρα πολλές περιοχές όλη την Ελλάδα. Αττική, Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, νησιά Ιωνίου και το σύνολο της επικράτειας. Αυτό που αξίζει εμείς να δούμε και να σημειώσουμε σε ό,τι έχει να κάνει σε επίπεδο Κρήτης, ναι, είναι ότι στον Αύγουστο η πληρότητα έφτασε μέχρι και το 82,2%. Ένα ποσοστό το οποίο είχαμε να δούμε τουλάχιστον από το 2019. Ήταν εποχή προ-κορονοϊού, αρκετά υψηλά τότε τα ποσοστά. Περάσαμε δύσκολα το 2020, ωστόσο το 2021, ναι, έρχεται και αποδεικνύει ότι είναι προπομπός για ένα πολύ καλό 2022. Ας μην μείνουμε όμως τον Αύγουστο. Εντάξει, μιλάμε τώρα για πληρότητες 82,2% σε μία περίοδο που υπήρχαν εκατοντάδες κρούσματα σε ημερήσια βάση, χιλιάδες κρούσματα σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρά τα αυτά, ο τουρισμός κράτησε, αποτελεί κατά πολλούς την βαριά βιομηχανία, όχι μόνο της Κρήτης, πανελλαδικά. Και όπως πολύ σωστά είπες, προπομπό και ένας πολύ καλός ιονός για το σκηνικό το οποίο θα διαμορφωθεί το 2022. Ανέλπιστα καλά τα πήγαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο, και να αναφέρουμε βεβαίως ότι η συγκεκριμένη έρευνα έγινε από για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τίτλο «Εβδομαδία εξέλιξη τιμής και πληρότητας περίοδου Ιουνίου-Οκτωβρίου 2021». Μετά τον Αύγουστο, παρατηρούμε ότι ο Σεπτέμβριος ακολουθεί στις πληρότητες με πολύ ψηλά ποσοστά, είναι στο 73,1%, ενώ μετά το Σεπτέμβριο είναι ο Ιούλιος με 63,3% και ο Οκτώβριος με 58,9%. Και μια ματιά στην υπόλοιπη Ελλάδα, για παράδειγμα στο Νότιο Αιγαίο τον Αύγουστο, επίσης πολύ ψηλές οι πληρότητες με 80,7%. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωταθλήτρια η Κρήτη. Εύη, να σε ευχαριστήσω και πάμε στον κύριο Τσακαλάκη, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Τσακαλάκη, την καλησπέρα μας για την παρουσίαση που προηγήθηκε. Κόψαμε πρώτη το νήμα σε 4 μήνες. Εγώ θα πω ότι πήγαμε ανέλπιστα καλά, θα μου πείτε εσείς, αφού το προσπαθήσαμε. Δεν πήγαμε μόνο εμείς, πήγανε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, απλώς δεν πήγαν τόσο καλά όσο πήγαμε εμείς. Και αυτό έχει την εξήγησή του. Η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο ήταν τα δύο πρώτα destinations στα οποία δραστηριοποιούνται κατά κανόνα οι περισσότεροι tour operators. Φέτος λοιπόν, οι tour operators θέλοντας να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο τους, επικεντρωθήκαν τα μεγάλα destination και λογικά άφησαν και κάποια μικρά destination τελείως. Το πρώτο destination στην Ελλάδα ως γνωστό είναι η Κρήτη και το δεύτερο είναι το Νότιο Αιγαίο. Γι' αυτό λοιπόν είδατε αυτή την αύξηση που παρατηρήθηκε. Παρόλα αυτά θέλω να πω ότι οι 3 μήνες που δουλέψαμε, διότι τόσο δουλέψαμε, δεν σώνουν την κατάσταση, απλώς θα φανούν και στα ταμεία τα δικά μας, θα φανούν και στα κρατικά ταμεία και στο ταμείο των υπαλλήλων μας, αλλά και γενικά της αγοράς. Τα χρήματα τα οποία μπήκαν είναι αρκετά, δεν σώνουν όμως την κατάσταση. Και από ό,τι φαίνεται θα χρειαστούν άλλα 2 χρόνια, το 2022 και το 2023, για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που θα έχουμε το 2024, που εκεί κατατείνουν και όλες οι τελευταίες μελέτες όλων των tour operator, αλλά και όλων αυτών οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα. Εκεί θα ξαναέρθουμε στα προ-πανδημία. Αναφορικά με τους τζίρους μιλάτε, με τα έσοδα. Ναι, με τα έσοδα, αλλά και με τις αφίξεις. Εκεί θα έρθουμε, στο 24 θα ισοφαρίσουμε. Μάλιστα, αν τα πήγαμε βέβαια φέτος τόσο καλά με τις όποιες δυσκολίες, το 22, ξέρετε, έχει ανοίξει όρεξη σε πολλούς. Κάνουν λόγο για πληρότητες που θα ξεπερνούν το 90-95%. Η γνώμη σας και πότε περιμένουμε και τους πρώτους τουρίστες, η αλήθεια είναι, του χρόνου? Προσέξτε, φέτος ουσιαστικά ανοίξαμε από τις 15 του Ιούλη πάλι και μετά. Τυπικά μπορεί να έδωσε το έναυσμα και καλώς το έδωσε το ελληνικό κράτος τον Μάιο. Σωστά. Αλλά είδατε ότι χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο για να αρχίσει η ροή, η κανονική, η γνώριμη ροή. Τώρα, για του χρόνου, καλώς εχόντων των πραγμάτων και χωρίς να έχουμε κάποιο πισωγύρισμα είτε από την πανδημία του COVID είτε οτιδήποτε άλλο, ναι,
θα ξεκινήσουμε αρχές Απριλίου. Έτσι είναι προγραμματισμένα και τα αεροπλάνα αλλά και τα ξενοδοχεία να ανοίξουν. Επομένως θα έχουμε Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, 3 μήνες επιπλέον που δεν τις είχαμε φέτος. Τι πρέπει και να... Ναι, φυσικά ναι. Θα έχουμε και ένα καλό Ιούλιο που και φέτος περπάτησε αλλά όχι στους γνώριμους ρυθμούς. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι φέτος ό,τι κάναμε, το κάναμε χωρίς να υπολογίζουμε τους Βρετανούς, οι οποίοι δεν άνοιξαν ουσιαστικά φέτος, προς το τέλος κάτι πήγαν και ξεκίνησαν. Ναι. Δεν υπήρχαν λοιπόν οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι είναι πρώτη δύναμη στο αεροδρόμιο Χανίων, και δεν υπήρχαν και οι Ρώσοι. Του χρόνου οι Σκανδιναβοί και οι Εγγλέζοι είναι σίγουροι και πάμε για να δούμε τι θα γίνει με τους Ρώσους. Πιστεύω ότι θα υπερπηδηθούν και τα τελευταία εμπόδια και θα μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Τα πρωτόκολλα για την πανδημία θα διατηρηθούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι, αυτό είναι σίγουρο, τροποποίηση ναι. Πρέπει να υπάρξει. Θολά σημεία τα οποία γενικά στο μέτωπο της εφαρμογής υπήρξαν. Δεν υπήρξαν, διότι ναι. Όλο αυτό που έγινε φέτος, να καταλάβετε ότι ήταν απότοκο και ήταν η ρευστοποίηση της καλής εικόνας που είχαμε δείξει πέρυσι, το 2020. Μάλιστα. Τηρήσαμε τα πρωτόκολλα πάρα πολύ σωστά στα ξενοδοχεία, χωρίς να αναφερθούν επιμολύνσεις και παρατράγουδα, και γι' αυτό μας ψήφισαν φέτος. Μάλιστα. Και ήρθαν και ήμασταν από τις πρώτες χώρες στις προτιμήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και για του χρόνου. Μάλιστα, κύριε Τσακαλάκη, βάζουμε άνω τελεία, θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Η γνώμη σας πάντα είναι καθοριστική και πολύτιμη. Και η τοποθέτησή σας, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλό σας ευχαριστώ θερμά.